Για 10 λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από αυτή την ευθεία και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία, μπορούμε να μπούμε στο θέμα του νομοσχεδίου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύνθετο νομοσχέδιο, πολύπλοκο, με πολλές πτυχές, που έχει και τη δανειακή σύμβαση, έχει και τα προαπαιτούμενα, έχει και το MOU, η σύμβαση κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των πιστωτών. Έχει μια διαφορετική διαδικασία από τα προηγούμενα μνημόνια, ότι δεν είναι με το αγγλικό δίκαιο. Θα ήθελα να το σημειώσετε αυτό, ότι η διαδικασία επιτήρησης είναι με το κανονισμό 472 του 2013 της Κομισιόν, όπου θα είναι κάθε 3 μήνες και με διαφορετική μορφή από την επιτήρηση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και αποφύγαμε αυτό που ήταν στην προηγούμενη συμφωνία, αν είχαμε κλείσει πριν από τις 30 Ιουνίου, όπου θα είχαμε ένα δάνειο για 5 μήνες με 4 αξιολογήσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να το κοιτάξετε, το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που έχει κάποιες βελτιώσεις από την προηγούμενη πραγματικότητα. Πηγαίνω τώρα στα μακροοικονομικά μεγέθη, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Νομίζω θα καταλάβατε ότι αυτό που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, που δεν έχει αλλάξει από τις προηγούμενες συζητήσεις, είναι να φτάσουμε σε ένα πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% μέχρι το 2018. Αυτό που έχει αλλάξει όμως και λόγω των διαφορετικών οικονομικών συνθήκων των τελευταίων μηνών, αλλά και ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, είναι ότι θα έχουμε μια πιο ήπια προσαρμογή. Αυτό που μας είπανε οι θεσμοί και συζητήσαμε είναι ότι δεν μας ζητάνε περισσότερη δημοσιονομική προσπάθεια, μεγαλύτερο fiscal effort, το 15 και 16 από αυτό που είχαμε υποσχεθεί και πριν από το 30 Ιουνίου. Και αφού δεν υπάρχει για το 15 και 16 περισσότερα μέτρα από αυτά που είχαμε συνεννοηθεί, πρέπει να είναι πιο μικρό το πρωτογενές πλεώνασμα. Γι' αυτό θα δείτε ότι είναι μείον 0,25 για το 15, μισό το 100 το 16 και μετά ανεβαίνει 175, 1,75 συγγνώμη το 17 και 3,5 το 18. Θα υπάρχουν νέα μέτρα, θα υπάρχουν για το 17 και το 18 και έχουμε δεσμευτεί ότι τον Οκτώβρη, για να είναι αξιόπιστη η πορεία προς το 3,5% του 18, θα υπάρχει ένα πακέτο μέτρων τον Οκτώβρη του 15 που θα εφαρμοστούν όμως το 17 με 0,75% του ΑΕΠ και το 18 0,25% του ΑΕΠ. Πάω τώρα στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, όπου διαπραγματευόμαστε να γίνει με την έμεση μέθοδο, δηλαδή τα 20-25 που θα πάρουμε, τα 10 θα έρθουν αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή ομολόγων που θα τα παρκάρουμε σε ένα λογαριασμό. Οι υπαλλοί μέτοχοι προστατεύονται και το δημόσιο και... Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούω τον εαυτό μου, μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Δεν ακούω τον εαυτό μου. Όχι. Θα τα παρκάρουν αυτά τα χρήματα σε ένα λογαριασμό και το ΤΑΦ και η ΣΥΓΜΑ και οι ιδιώτες θα μπορούν να έχουν μια προσπάθεια να μην χάσουν τη δική τους συμμετοχή. Είχαμε μεγάλη συζήτηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα κόκκινα, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών συνδέεται άμεσα με τα κόκκινα δάνεια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφωνία με τους θεσμούς. Αυτό θα ξανασυζητηθεί τον Οκτώβριο, όπου θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν συμβασμό μεταξύ ανάμεσα στην λύση που
προτάσει οι τράπεζες οι ίδιες να έχουν ένα σύστημα να ασχοληθούν με τα κόκκινα δάνεια. Το σύστημα του Asset Management Company, δηλαδή μια κακή τράπεζα, να το λύσει το πρόβλημα και η συμμετοχή των ιδιωτών. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ δύσκολα μέτρα μέσα σε αυτό το πακέτο. Σε μερικά από αυτά έχουμε προσπαθήσει να παίξουμε με το χρόνο και θα δείτε ότι δεν μπαίνουν όλα μαζί. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα, η μείωση, η αύξηση που θα πληρώνουν για το ντίζελ, για την ενέργεια, για το πετρέλαιο οι αγρότες γίνεται σε δύο δόσεις, πρώτα τον Οκτώβρη τώρα και μετά του χρόνου. Υπάρχει και σε άλλα φορολογικά που πάει σπαστά πότε αυξάνεται η φορολογία. Αντιθέτως, στα εργασιακά έκαναμε την προσπάθεια όχι να πάει πιο πίσω, αλλά να έρθει πιο νωρίς. Οι θεσμοί είχαν βάλει ως πρόταση να μην μπορούμε να νομοθετήσουμε για τα εργασιακά μέχρι το Μάρτιο το 2016 και εμείς προσπαθήσαμε και πετύχαμε να μην υπάρχει καμιά αναφορά σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά να μπορούμε να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε ένα καινούριο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που μπορεί να έρθει το φθινόπωρο. Σε αυτά τα δύσκολα μέτρα δεν είναι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για τους φαρμακοποιούς και για τους φούρνους και για τα διάφορα κλειστά επαγγέλματα. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πολλά κοινωνικά προβλήματα και πόσο σημαντικά θα είναι αυτά θα εξαρτηθεί από πώς θα απαντήσει η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική τάξη. Εμείς έχουμε τη δέσμευση μέχρι το Μάρτι του 2016 να καταθέσουμε ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο. Στη συζήτηση αν θα μας επιβάλλουν αυτοί το δικό τους πρότυπο, τις δικές τους ιδέες για πώς πρέπει να είναι ανάπτυξη ή θα το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, θα δείτε ότι μέσα στο MOU υπάρχει αυτή η πρόταση ότι μέχρι το Μάρτι του 2016 θα έχουμε εμείς καταθέσει στους θεσμούς τη δική μας πρόταση για την ανάπτυξη και στον αγροτικό τομέα και στην ενέργεια και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Άρα, πόσο δύσκολο είναι αυτά τα μέτρα, πόσο δημιουργεί προβλήματα σε σημαντικούς παραγωγικούς τομείς, εξαρτάται από την εν μέρη και από την αντίδρασή μας. Εξαρτάται αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις ιδέες, αυτές τις προτάσεις, αυτές τις παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο, που θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση της επενδύσεις που είναι από το σχέδιο Juncker, τα 35 δις μέχρι το 2020, αλλά θα εξαρτηθεί και επιπλέον από την αντίδραση της ίδιας της κοινωνίας, των διαφορετικών παραγωγικών φορέων και των διαφορετικών παραγωγικών ομάδων. Σε αυτό βέβαια θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο τι θα γίνει μετά από την πρώτη αξιολόγηση. Όπως ξέρετε, η διαδικασία που έχουμε διαπραγματευτεί είναι ότι θα τελειώσουμε στις 20 Αυγούστου με τα προαπαιτούμενα, με την πρώτη πληρωμή, όπου, παρένθεση εδώ, κάνουμε μια μεγάλη διαπραγμάτευση να υπάρχουν και χρήματα στην πρώτη πληρωμή και για τα ληξιπρόθεσμα, δηλαδή αυτά που χρωστάει το ελληνικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα νοσοκομεία και σε πολλούς άλλους φορείς από επιστροφές σε φόρους, γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό αύριο στο Eurogroup, και γι' αυτό έχει σημασία η αυριανή Eurogroup, θα έχουμε μια κατάσταση που η πρώτη πληρωμή από το ESM θα είναι
λεφτά που θα φύγουν αμέσως από την Ελλάδα ήταν για να πληρώσουν την παλιά, το παλιό δάνειο γέφυρας ή για το Εκουτού ή όπως σας είπα για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα παρκαριστούν σε ένα λογαριασμό και δεν θα μπει τίποτα στην ελληνική οικονομία. Άρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια μέσα στο πρώτο πακέτο να υπάρχουν και χρήματα για τα ληξιπρόθεσμα. Ένα-δύο λεφτά το πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το πόσο αυτό το πακέτο τέλος επιτρέπει τις επενδύσεις εξαρτάται και για πόσο υφεσιακό είναι θα είναι όλο το πακέτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς αυτό, γιατί από τη μια μεριά υπάρχουν τα υφεσιακά μέτρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν υφεσιακά μέτρα, από την άλλη μεριά θα εξαρτηθεί από το επενδυτικό πρόγραμμα, θα εξαρτηθεί τι θα γίνει από την πρώτη αξιολόγηση για να μπορεί να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος, θα εξαρτηθεί πώς τα άτομα, οι οικονομικοί δρόντες θα αντιδράσουν αν έχουμε μια καλή λύση για το χρέος και θα αρχίσουν είτε να καταναλώνουν είτε να επενδύουν. Είχα πει σε προηγούμενες ομιλίες μου ότι πώς θα αξιολογήσει ο καθένας και η καθεμία από μας αυτή την συμφωνία θα εξαρτηθεί από το σύνολο του πακέτου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχετε το σύνολο, μπορείτε να δείτε τα θετικά, μπορείτε να δείτε τα αρνητικά και ο καθένας και η καθεμία μπορεί να έχει την κρίση του μετά από μια γόνιμη συζήτηση για πώς προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.